τι ειδικότητες είναι οι γιατροί του Δημοτικού Ιατρείου και πότε θα προσληφθούν και με ποια διαδικασία. Τι προβλέπετε να κάνετε με τη σύνδεση του αεροδρομίου με την πόλη από την αστική κοινωνία. Και αν μπορείτε να μας πείτε τι αφορούν οι παράνομες ανανεώσεις των συμβάσεων των εργαζομένων. Ξεκινήσω το τελευταίο για να μην το ξεχάσουμε. Κατά κόρον το προηγούμενο διάστημα, οι προσλήψεις γινόντουσαν με δίμηνες, τετράμηνες ή πεντάμηνες συμβάσεις. Υπήρχε, δεν ξέρω για ποιο λόγο, μία απέχθεια, μία αντιπάθεια από την προηγούμενη διοίκηση στις οκτάμηνες συμβάσεις. Δεν τις διεκδικούσαν, δεν τις πετύχαιναν, εν πάση περιπτώσει δεν γινόντουσαν. Για μένα, κατά την άποψή μου, αλλά δεν έχει σημασία τώρα, υπάρχει μία εξήγηση, αιτιολογείται αυτό. Όταν λοιπόν είσαι στην θερινή περίοδο, όπου ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος, ο όγκος εργασίας αστικής είναι τεράστιος και θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται, δεν μπορείς να μένεις χωρίς οδηγούς Ιούλιο και Αύγουστο, δημιουργείται το πρόβλημα, παρουσιάζεται το πρόβλημα ότι δεν μπορείς να καλύψεις το δρομολόγιο και το πρόγραμμά σου. Η εύκολη λύση λοιπόν ήταν μονίμως η παράταση συμβάσεων, ακόμη και δίμηνων συμβάσεων. Παράταση. Όχι παράταση. Το να κρατάνε τους οδηγούς που έληξε δίμηνη σύμβασή τους, να τους την ανανεώνουν με υπόσχεση ότι βεβαίως και μπορεί αυτό να τακτοποιηθεί και να καλυφθεί νομικά, κάτι που στηλείται στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο ως μέλος, γιατί φυσικά και δεν μπορούσε να γίνει. Το αποτέλεσμα ήταν να στέλνουν τα εντάλματα πληρωμής μισθοδοσίες των ανθρώπων στον Επίτροπο για να εγκριθούν και φυσικά απορρίπτονται. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση επίσης. Άρα δεν θα μπορούσε να πληρώσει νόμιμα τους ανθρώπους αυτούς. Πριν από ένα 20ήμερο περίπου, μου έφεραν να υπογράψω εκκρεμότητες τέτοιες οικονομικές για τις παράνομες παρατάσεις αυτών των συμβάσεων. Τις γνωρίζαμε και τα ονόματα. Δεν φταίνει οι εργαζόμενοι σε τίποτα. Φυσικά και δεν τις υπέγραψα. Τώρα, πώς το έχουν τακτοποιήσει, αν το έχουν τακτοποιήσει, θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχουν άτομα πλήρωτα δηλαδή ακόμα. Εκτιμώ ότι δεν είναι απλήρωτοι οι άνθρωποι. Με την σύνδεση του αεροδρομίου. Ναι, σύνδεση του αεροδρομίου. Η σύνδεση του αεροδρομίου. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το εξής για να μην υπάρχει παρερμηνία. Αυτή τη στιγμή η αστική συγκοινωνία μπορεί να βγει σε όλο το νησί, αλλά αναδημοτική ενότητα. Είναι άδειες που τις είχαν οι πρώην δήμοι καποδιστριακοί, ως εκ τούτου μπορεί να ένα λεωφορείο να κινείται κέφαλο καρδά με αντιμάχια, απειλή ασφεντιού. Ναι, ενδοδημοτικά. Δεν μπορεί να βγει στον κεντρικό δρόμο και να υπάρξει διασύνδεση των δημοτικών ενωτήτων με την πόλη. Αυτό είναι σε δεύτερη φάση και αυτό είναι ακριβώς η μεγάλη δυσκολία του εγχειρήματος. Άρα, σύνδεση με το αεροδρόμιο, με την πόλη, στη συνέχεια αυτού που σας είπα πριν, όταν θα λυθεί και ευελπιστούμε και οι ενδείξεις, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι πάμε καλά με το συγκεκριμένο θέμα. Όμως, μέχρι αυτό να ολοκληρωθεί και με τα όποια εμπόδια που μπορεί να παρουσιαστούν από την κεντρική κυβέρνηση. Μέσα πριν την έναρξη της σεζόν, ας πούμε Απρίλιο με Μάιο, στο full σεζόν, λεωφορείο φυσικά και θα υπάρχει, οπότε σε πρώτη φάση θα συνδέει καρδά με αντιμάχια κέφαλο με το αεροδρόμιο και φυσικά με το λιμάνι του Μαστιχαρίου. Και γι' αυτό το λόγο σας ανέφερα προηγουμένως. Ναι, ναι. Γι' αυτό σας ανέφερα προηγουμένως και τους τρεις τύπους λεωφορείων για τα οποία ερευνούμε και προχωρούμε στην αγορά τους όταν ολοκληρωθεί, στα οποία περιέχεται, όχι φυσούνα, το ημιαστικού τύπου, γιατί είναι με καθίσματα και με ζώνες ασφαλείας για να μπορεί να κάνει μεγαλύτερες διαδρομές. Πόλη αεροδρόμια, όχι ακόμη, συγγνώμη που σας διέκοψα. Όχι ακόμη, ναι, αυτό είναι. Έχουν έδρα τα χωριά τα λεωφορεία αυτά. Είναι. Άρα, πώς θα εξυπηρετηθεί η πόλη μετά. Όχι, δεν θα φύγουν όλα τα λεωφορεία, εννοείται. Σε κάθε δημοτική διαμέρισμα θα υπάρχει ενδοσυγκρονία. Μεταξύ τους. Για τους γιατρούς. Και μεταξύ τους και με την πόλη θα συνδεθούν. Και με το αεροδρόμιο. Και με το αεροδρόμιο και με την πόλη. Για τους γιατρούς. Ο μόνος τρόπος που υπήρχε να προχωρήσουμε στην ίδρυση των δημοτικών ιατρείων ήταν ο τρόπος που με μεγάλη επιτυχία ακολούθησε ο Δήμος Χαλανδρίου. Και με μεγάλη μας έκπληξη σχετικά πρόσφατα μάθαμε ότι ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν πάρα πολύ απλή. Στην ίδια φιλοσοφία της είχε κινηθεί και η προηγούμενη διοίκηση, γιατί θέλω να αποδίδω τα του Κέσσαρ, το Κέσσαρι, ήταν πραγματικά η ίδια διαδικασία με μικρές λεπτομέρειες που όμως έκραν τελικά το αποτέλεσμα και δεν είχε εγκριθεί η πρόσληψη γιατρού για το νησί, για τον τότε δημοτισκό. Αυτή τη διαδικασία ξεκινήσαμε. Οι διαβεβαιώσεις βέβαια που έρχονται είναι ότι πλέον θα είναι με τη νέα κυβέρνηση πολύ πιο εύκολα τα πράγματα στην πρόσληψη των
γιατρών. Φυσικά και μιλάμε για γιατρούς γενικής ιατρικής εκ των πραγμάτων, οι οποίοι, όπως σας είπα, και με ένα πρόγραμμα τηλεϊατρικής που θα εγκατασταθεί στα δημοτικά ιατρία και σε συνεργασία με το βοήθεια στο σπίτι, θα καλύπτουν όσο των δυνατόν μεγαλύτερες ανάγκες. Κυρία Φιλοπούλου, μιλάμε για πρωτοβάθμια παροχή υγείας, οπότε σίγουρα ο γιατρός που χρειάζεται πολύ περισσότερο είναι ένας γενικός παθολόγος. Και για το χώρο της Λέσχης Φιλίας. Ο χώρος της Λέσχης Φιλίας, σας είπα, θα μεταφερθεί σε νέο χώρο. Δεν είπα να μεταφερθεί εκεί. Ο νέος χώρος, όπως και οποιοδήποτε χώρο χρειαστεί να ενοικιάσουμε, όπως και για την Τράπεζα Ρούχων, στην οποία αναφέρθηκα, θα επιλεγεί μετά, εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις φυσικά, θα επιλεγεί μετά από διαγωνισμό. Δεν θα χρησιμοποιηθεί κάποια από τα κίνητα του Δήμου, δηλαδή. Όχι, εκ των πραγμάτων όχι. Κυρία Πύλη, στο όνομα της νομιμότητας βλέπουμε ότι πραγματικά δίνετε τις δυνάμεις σας και σαν υπηρεσία και σαν εκλεγμένη. Όμως νοημότητα, η εξάντληση της νοημότητας ή μάλλον η εφαρμογή της νοημότητας δεν εξαντλείται απλώς στο να τηρηθούν οι νόμοι, που βεβαίως καλός είναι, αν και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό κατά πόσο και ο Καλλικράτης είναι σωστός όσον αφορά κάποιες νομικές ρυθμίσεις, αλλά κυρίως ο άνθρωπος. Κάνατε μια πρώτη αναφορά, γιατί είναι αρκετά τα ζητήματα που πρέπει να σας θέσουμε. Καταρχήν, τι ταμείο έχετε στη διάθεσή σας, σαν επιχείρηση κοινοφελής. Η κοινωνική πολιτική, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν εξαντλείται μόνο στο να αξιοποιηθούν ευρωπαϊκά προγράμματα και περιφερειακά, αλλά και κυρίως να δοθούν κατευθύνσεις από την ίδια τη Δημοτική Αρχή για παρεμβάσεις κοινωνικής πολιτικής. Γιατί μας είπατε και για τα επιστημιστικά και για την ενσωμάτωση των Ρωμά. Όμως, δεν σας βλέπουμε να εξαντλείτε πραγματικά τη διασφάλιση των όρων νομιμότητας στην απάνθρωπη αυτή τη στιγμή διαμονή των 70 οικογενειών τσιγκάνων που ζουν στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου. 5 μήνες από τότε που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή και οι άνθρωποι αυτοί, μεταξύ των οποίων και 30-35 παιδιά, δεν έχουν ούτε καν τουαλέτα, δεν έχουν στοιχειώδεις όρους ατομικής υγιεινής. Παρά τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει και στη δική σας Δημοτική Αρχή και στην προηγούμενη βεβαίως, δεν εξαιρείται. Και βεβαίως έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ιδιαίτερα για τους Ρωμά, τη ΣΚΟΚ και τη Ρόδου κάνουν αναφορά. Εδώ δεν βλέπουμε να κάνετε κάποιες κινήσεις, δεν μας ανακοινώσατε τίποτα, παρότι και από την περιφέρεια έχετε ενοχληθεί, έχετε μάλλον πιεστεί να καθορίσετε, γιατί η ευθύνη του Δήμου είναι η χωροθέτηση με την κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Μένουν σε στέγες που κινδυνεύει η ζωή, σε καλύβες με λενίτ που κινδυνεύει η ζωή τους πρόσφατα. Δεν πήγε κανένας από εσάς, από τη Δημοτική Αρχή, να δει πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί. Και βεβαίως δεν φροντίσατε, είναι πολυτέλεια ίσως θεωρείτε, για τη μετακίνηση των παιδιών στα σχολεία. Γιατί έγινε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα πριν από 4 χρόνια να πάνε τα παιδιά αυτά, τουλάχιστον 20-25 παιδιά, στα σχολεία. Δεν πάνε γιατί δεν έχουν μέσο. Δεύτερον, για το θέμα της μετακίνησης των παιδιών του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Είναι παράνομη η μετακίνησή τους, ξέρετε, ακόμα και δωρεάν με τα λεωφορεία, τα κοινά, τα δρομολόγια με άλλους ενήλικες. Κανονικά υποχρεούται η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή να εξασφαλίσουν ξεχωριστό λεωφορείο με διαγωνισμό. Πολύ εύκολο γίνεται αυτό, μπορεί να μας πει και ο κ. Πιστικάκης. Απορούμε γιατί δεν το έχετε κάνει και επιμένετε να λέτε ότι κάνατε και μάλιστα και χωρίσατε και όλες τη δυνατότητα να μεταφέρονται δωρεάν, λες και είναι το άπαν και το σημαντικότερο. Και για τα θέματα του ΚΔΑΠ, ξέρετε το ΚΔΑΠ το λέει και η ίδια η λέξη, έχει να κάνει και με την επαγγελματική αποκατάσταση. Δεν ακούσαμε τίποτα για αυτό το κομμάτι όσον αφορά το μέλλον αυτών των παιδιών που βρίσκονται σε αυτό το χώρο στάθμευσης, κατά τη γνώμη και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Θα επανέλθουμε αν χρειάζεται.